Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η συζήτηση η σημερινή μου θύμισε ένα παλιό μου καθηγητή στη νομική σχολή, ο οποίος ήταν του δημοσιονομικού δικαίου. Τι μας έλεγε λοιπόν στο ξεκίνημα, στην εισαγωγή του μαθήματος? Ότι ο χειρότερος σύντροφος του ανθρώπου είναι ο φόρος. Σήμερα λοιπόν βγαίνει το συμπέρασμα ότι εξίσου χειρότερος σύντροφος του ανθρώπου είναι και οι ασφαλιστικές εισφορές. Γιατί το λέω αυτό? Έχουμε ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν επιδιώκει τίποτε άλλο παρά μόνο περικοπή και ίσπραξη. Το πρωί κατά τη συζήτηση της ένστασης αντισυνταγματικότητος εξέφρασα την άποψη ότι η αντισυνταγματικότητα του παρόντος νομοσχεδίου σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές αφορά προεχόντως και κυρίως το άρθρο 78, διότι συνδέονται απολύτως με το εισόδημα χωρίς να αντικρίζονται, αναλογικά οι εισφορές οι οποίες θα εισπράττονται από το εισόδημα αναλογικά με παροχές τις οποίες θα δίνει το ασφαλιστικό σύστημα. Έχει ισχυροποιηθεί με την έννοια αυτή η αντίληψή μου, η πίστη μου, ότι επιδιώκεται κάλυψη κενών, επιδιώκεται κάλυψη ελλειμμάτων και δεν επιδιώκεται ανταπόδοση στον πολίτη, ο οποίος μετά τόσα χρόνια κρίσης βγαίνει λαβωμένος. Και πράγματι η προϊστορία του ασφαλιστικού συστήματος το αποδεικνύει αυτό. Αποδεικνύει ότι το ασφαλιστικό σύστημα χρησιμοποιήθηκε από το πολιτικό σύστημα ως χειραγωγός ασκήσεως πολιτικής, ως εργαλείο πολιτικής, και δεν θέλω να μιλήσω και να θυμίσω πολλά, όπως η χρήση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο. Χάθηκαν μεγάλα ποσά τα οποία αν είχαν αφαιθεί να παραμείνουν μέσα στο σύστημα θα είχαν αποδώσει σήμερα. Δεν θέλω να θυμίσω τον τρόπο των ατόκων καταθέσεων των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος και το τελευταίο απάβγασμα με το γνωστό κούρεμα των ομολόγων που είχαν ξαναγκάσει τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν δώσει τα αποθεματικά τους στο ελληνικό δημόσιο για χρησιμοποίηση, και θα μου επιτρέψετε και την έκφραση, αφρόνων πολλές φορές πολιτικών, φτάνουμε σήμερα να μιλάμε ότι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το ασφαλιστικό σύστημα. Μα η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος είναι μία και μοναδική. Η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Όσο και να μιλάμε ότι θα περικόψουμε, θα αυξήσουμε φόρους, εισφορές, αυτά δεν μπορούν να εισπραχθούν. Δεν μπορεί να υπάρξει εισπραξιμότητα σε αυτά τα ποσοστά τα οποία σήμερα επιχειρείται να νομοθετηθούν. Δεν μπορεί να υπάρχει ανταπόδοση για ποιους λόγους. Δεν θα φέρω το γνωστό παράδειγμα, θα είμαι πολύ σύντομος, των ελευθέρων επαγγελματιών, επειδή κατά κόρο τα έχουμε πει, τα γνωρίζουμε όλοι, ότι δεν οδηγεί μόνο σε φοροδιαφυγή το σύστημα αυτό και εις φοροδιαφυγή, αλλά οδηγεί σε δραστικότατη μείωση εισοδημάτων, ούτως ώστε δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος οι επαγγελματίες, και έτσι λοιπόν αντί να προσδοκούμε την αύξηση των εσόδων, έστω δια της αυξήσεως την οποία προτείνει η κυβέρνηση, θα προσδοκούμε μείωση, και αυτό θα δημιουργήσει έναν ατέρμονα φαύλο κύκλο. Σε λίγο καιρό θα χρειάζονται νέα μέτρα, σε λίγο καιρό θα μιλάμε για ένα νέο ασφαλιστικό, σε λίγο καιρό θα φτωχοποιήσουμε πια το σύνολο της Ελλάδος. Θέλω να πω και κάτι άλλο το οποίο με έχει ιδιαίτερα ενοχλήσει, αν όχι στενοχωρήσει προσωπικά. Από τη μία πλευρά όλοι πιστεύουμε και διακηρύσουμε και εργαζόμεθα, και θα πω και την πλευρά των συναδέλφων, του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έχω εγώ την άποψη, την αντίληψη ότι δεν επιδιώκουν το καλύτερο. Όμως εκείνο το οποίο με στενοχωρεί είναι το εξής. Η δημιουργία νέων συνθήκων πελατειακού κράτους. Και θα δώσω παραδείγματα από τα χθεσινά. Εδώ μέσα στη Βουλή τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε.
και θα το επαναλάβω και ας γίνω κουραστικός. Η χτεσινή τροπολογία για τους εκπαιδευτικούς εκείνους οι οποίοι θα πρέπει να παραιτηθούν τυπικά στις 4-5 Μαΐου να μην τους προλάβει το ασφαλιστικό για να μην ομοιωθούν τα εφάπαξ ή οι συντάξεις. Είπα λοιπόν το χτες και το πρότεινα και το είπαμε με πλήρη πεποίθηση. Αφού θεωρούμε ότι αδικούνται αυτοί οι άνθρωποι, και εγώ το πιστεύω ότι αδικούνται μετά 30-40 χρόνια εργασιακού βίου, αδικούνται όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες που βρίσκονται σε άλλες κατηγορίες εργασιακού βίου, ασφαλισμένων σε άλλα ταμεία, αδικούνται και αυτοί, και επομένως η αποκατάσταση αυτής της αδικίας την οποία οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησαν να διευθετήσουν χτες θα έπρεπε να έχουν την αντίληψη και έχω και την αξίωση αν θέλετε να έχουν καταψηφίσει σήμερα το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, διότι δεν μπορούμε να λέμε ότι αποκαθιστούμε αδικία σε έναν ορισμένο κλάδο όταν αδικείται ολόκληρος ο ελληνικός λαός και πράγματι αδικείται και μπορώ να δώσω δεκάδες παραδείγματα. Αυτό λοιπόν είναι μια χτεσινό παράδειγμα νομοθεσίας. Καλής θα την βάλω εντός εισαγωγικών. Δεύτερο παράδειγμα καλής νομοθεσίας, το οποίο εχθές δεν το είχα εντοπίσει, το εντόπισα χθες το βράδυ διαβάζοντας το νόμο περί έρευνας. Θέλετε να σας πω, κύριοι συνάδελφοι, τι έγινε? Θυμηθήκαμε την εποχή Σιμίτη. Θυμηθήκαμε την εποχή Σιμίτη που τότε είχε εισαχθεί νύχτα πάλι ένα επίδομα αποδοτικότητος το οποίο έφτανε στο 120% των βασικών αποδοχών. Είναι ο νόμος 3205, κύριε Κουτσούκο, θα το γνωρίζετε φαντάζομαι πάρα πολύ καλά, του 2. Λόγω της εμπειρίας σας αναφέρομαι, όχι λόγω της κοινοβουλευτικής σας παρουσίας. Με το νόμο 3205 του 2003 είχε εισαχθεί ένα επίδομα ανταποδοτικότητας το οποίο άφηνε στους δικούντας την ευκαιρία να φτάνουν μέχρι το 120% επί των αποδοχών. Και χθες δυστυχώς, αγαπητοί συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ, το είδα μέσα στο νόμο που ψηφίσαμε, που εμείς τον καταψηφίσαμε, εσείς τον υποστηρίξατε. Το είδα λοιπόν στο άρθρο 24 του νόμου περί έρευνας που λέει ότι δύναται η διοίκηση των ερευνητικών κέντρων να αποφασίζει την παροχή του επιδόματος ανταποδοτικότητας, το οποίο δεν το ονομάζει καν επίδομα, το ονομάζει αμοιβή ανταποδοτικότητας. Πήγα λοιπόν στην αιτιολογική έκθεση να δω τι είναι αυτό το επίδομα. Δεν το ήξερα, το ομολογώ, δεν το ήξερα. Γιατί και εκεί που μιλάγαμε για τροποποιούμενες διατάξεις, δεν μου είχε τις διατάξεις του νόμου 3205 για να αναχτώ να δω τι έκρυβε. Αναγκάστηκα και το ερεύνησα. Και βρήκα λοιπόν ότι εκεί επαναφέρεται ένα επίδομα το οποίο θα δοθεί, μπορεί να ανάξει στο μισθό εκείνων οι οποίοι θα το απολαύσουν. Ένα επίδομα, μία αμοιβή ανταποδοτικότητας η οποία φτάνει το 120% των αποδοχών του συνόλου των εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα. Από τη μία πόρτα λοιπόν ερχόμαστε και καλούμε το λαό να υποστεί νέες θυσίες, να υποστεί νέα ταλαιπωρία, να ανεχθεί, να σκύψει το κεφάλι για να συνεισφέρει στη χώρα, και από την άλλη όμως ανοίγουμε πόρτες με τις οποίες θέλουμε να εξυπηρετήσουμε κάποιες άλλες ομάδες, φιλικά ενδεχόμενα διακείμενες, δεν το γνωρίζω, ή να τις κάνουμε φίλους μας τις ομάδες αυτές για να δημιουργήσουμε μια εδραία πολιτική πελατειακή βάση. Αυτό λοιπόν σήμερα εγώ το καταγγέλω από το βήμα της Βουλής. Για ποιο λόγο? Για τον τρόπο όχι νομοθέτησης της καλής ή όχι νομοθέτησης. Το καταγγέλω διότι από τη μία πλευρά δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι θα πρέπει ο λαός να υποστεί όλες αυτές τις θυσίες, και από την άλλη δια της πλαγίας να δίνουμε είτε προς αποκατάσταση υποτίθεται αδικιών είτε προς προστασία κάποιων ομάδων να δίνουμε αυτά τα πράγματα έτσι με τόση απλοχεριά, χωρίς όμως να δηλώνουμε μέσα στη Βουλή ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Τρίτο παράδειγμα, χτεσινό. Δεν θέλω να μπω στις διατάξεις του νομοσχεδίου. Έχουν αναλυθεί από τους συναδέλφους, έχω και εγώ τις απόψεις μου, έχω καταλάβει τι γίνεται σε σχέση με την επιστροφή εκείνων των εισφορών που έχουν αχρεωστεί, τους καταβληθεί, όλα αυτά είναι γνωστά. Ξέρω τις επιβαρύνσεις που θα έχουν οι νέοι επαγγελματίες, οι παλιοί επαγγελματίες. Θέλω να πω όμως ένα τρίτο παράδειγμα. Ένα τρίτο παράδειγμα, το οποίο ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικό και αυτό. Εχθές έγινε και παραβίαση του συντάγματος μέσα στη Βουλή. Αν θέλετε να το ακούσετε.
έγινε και παραβίαση του συντάγματος δια της μεθόδου, διότι δια της μεθόδου βουλευτικής τροπολογίας ακυρώθηκε καταλογισμός για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πού είναι το ελεκτικό συνέδριο? Ξέρετε ότι αυτή η διάταξη δεν μπορούσε να έρθει από την κυβέρνηση, γιατί αν ήταν κυβερνητική θα έπρεπε να τύχει της βασάνου της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής, και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής δεν είχε παρά μονόδρομο, αν σέβεται τον εαυτό της, που πιστεύω ότι τη σέβεται γιατί διαβάζω τις εκθέσεις και έχω διαπιστώσει το επίπεδο με το οποίο λειτουργεί, θα έλεγε στο προσοχή είναι αντισυνταγματική. Διαγραφή καταλογισμού ήθελε απόφαση προηγούμενη γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου, ανωτάτου δικαστηρίου. Βρήκαμε λοιπόν τον τρόπο μέσω βουλευτικής τροπολογίας. Φαντάζομαι, πιστεύω αν θέλετε, ότι οι συνάδελφοι βουλευτές που υπέγραψαν την τροπολογία αυτή δεν γνώριζαν, ενδεχόμενα τους παρουσιάστηκε, ότι και εδώ αποκαθίσταται μία αδικία. Βγάλαμε στην πάντα το ελεκτικό συνέδριο, βγάλαμε στην πάντα την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και δώσαμε άφεση αμαρτιών σε μια ποινική δικογραφία η οποία ήρθε προημερών, ξέρουμε το περιεχόμενό τους, ξέρουμε ποιους αφορά, ξέρουμε γιατί έγινε. Και μάλιστα είπα και το τελευταίο, για να μην γίνομαι κουραστικό στο σημείο αυτό, ότι έπρεπε να καταλογιστούν για ποιο λόγο και μοναδικό λόγο. Κάλυπτε μια σύμβαση παροχής ιατρικής περίθαλψης από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, λες και αυτοί ήταν οι αριστοκράτες οι εκλεκτοί, ενώ όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες δημόσιοι υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα που έχουμε ασφάλεια από τον κρατικό φορέα δεν έχουμε δικαίωμα να έχουμε μια καλύτερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν θα πω περισσότερα, θα πω μόνο τούτο. Αυτή τη στιγμή μέσα στη Βουλή με έχουν συναντήσει πολλές ομάδες, όχι ενδιαφερομένων, θυγωμένων θα έλεγα. Είναι οι δικηγόροι, είναι οι απόστρατοι, είναι οι υπάλληλοι των Δήμων που εκεί μπαίνει χέρι, επιτρέψτε μου την έκφραση, μπαίνει χέρι σε ένα πόρο 3% που δίνουν οι ίδιοι, που δίνουν οι ίδιοι και συνεισφέρουν και οι Δήμοι και δημιουργούν ένα αποθεματικό για το εφάπαξ το οποίο θα πάρουν. Σήμερα δεν θα πάρουν εφάπαξ, φοβούμαι, με τον νέο νόμο ο οποίος έρχεται, διότι ο πόρος αυτός του 3% μου έχουν δώσει νούμερα, φαντάζομαι ο Υπουργός τα γνωρίζει ποια είναι. Σας έχουν συναντήσει, ξέρω το θέμα. Όλα αυτά εξαφανίζονται μέσα στον κορβανά το κρατικό, υποτίθεται για να αποκαταστήσουν το ασφαλιστικό σύστημα. Θέλω να τελειώσω και να πω για κάτι άλλο. Έχουμε και ένα επίδομα αλληλεγγύης, μια εισφορά αλληλεγγύης. Τελειώνω αμέσως, κύριε Πρόεδρε. Έχουμε και μια εισφορά αλληλεγγύης, η οποία είναι πολύ ψηλή. Πάνω από ορισμένα εισοδήματα, από ένα ύψος εισοδήματος, θα είναι το 8%. Είναι ένας φόρος πραγματικά, ο οποίος θα έπρεπε να έχει ανταποδοτικότητα. Διότι εγώ, όταν ακούω εισφορά αλληλεγγύης, πίστευα αφελώς, αν θέλετε, ότι πηγαίνει σε έναν ειδικό λογαριασμό για ανακούφιση κάποιων πράγματι συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας, συνευρισκομένων στην Ελλάδα. Δεν θα διακρίνω Έλληνες, ξένους, αλλοδαπούς. Θα πήγαινε λοιπόν σε ένα λογαριασμό που θα ανακούφιζε. Δεν έχω ακούσει τίποτα σε αυτή την αίθουσα αυτή η εισφορά αλληλεγγύης, αν πηγαίνει προς εξυπηρέτηση χρέους, αν πηγαίνει στην πρόνοια η οποία είναι αναγκαία με τις συνθήκες τις σημερινές, ή αν πράγματι διατίθεται υπό τον σκοπό της ονομασίας την οποία έχει. Δεν θέλω να γίνω ιδιαίτερα κουραστικός. Ξέρω, αγαπητοί συνάδελφοι από όλες τις παρατάξεις, ότι αντιλαμβάνεστε την αγωνία η οποία διακατέχει και μας ως κόμμα, ως παράταξη, την Ένωση Κεντρών, να μπορέσουμε να έχουμε μία συνεισφορά στη δημόσια ζωή, μία δυνατότητα βελτίωσης, και γι' αυτό αναφέρομαι έστω σε λεπτομεριακά θέματα τα οποία κατά την άποψή μας δεν θα έπρεπε καν να αφήνει περιθώρια η κυβέρνηση να θίγονται στη Βουλή, διότι πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση έπρεπε να σέβεται την ψήφο την οποία της έδωσε ο ελληνικός λαός, να σέβεται τον εαυτό της για να μπορεί να ανταποκριθεί και στις υποχρεώσεις της. Εμείς βεβαίως το έχουμε δηλώσει ότι δεν είμαι σε θέση καν, όχι σε σκέψη, σε θέση καν να ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο, ούτε επί της αρχής, ούτε επί των άρθρων όπως εισάγεται. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Και εγώ, κύριε Καρά.